στρατηγής Αιγύπτιος προς τους ευσεβείς χριστιανούς κατημάς ιεράς με τον πόλεμο. Αγαπητοί μου αδελφοί, με τη βοήθεια του Θεού βρισκόμαστε στο ξεκίνημα της όντως μεγάλης εβδομάδας και μόλις λίγες μέρες πριν από το Πάσχα. Οι καρδιές μας είναι γεμάτες προσδοκία για κάτι καλό και μεγάλο. Για λύτρωση από το ατελείωτο βούλιαγμα στο οποίο μας έριξαν τα ξένα συμφέροντα, τα μεγάλα λάθη μας, η πολύ κακή νοοτροπία μας, οι προσωπικές και εθνικές αμαρτίες μας και κυρίως η δημόσια αλλά και η πρακτική αθεία μας. Καιρός να ανασυντάξουμε τις δυνάμεις μας. Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου, γύρω στις 7 το βράδυ, γίνεται η υποδοχή του Αγίου Φωτός στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Φέτος και για πρώτη φορά θα γίνει από εμάς προσωπικώς η διανομή του Αγίου Φωτός σε όλες τις ενορίες της Μητροπόλεως μας από το Ιερό Προσκύνημα του Χριστού στα Σπάτα στις 8 το βράδυ κατόπιν σύντομης τελετής. Για το λόγο αυτόν και καλούμε τους ιερείς των ενοριών μας με αντιπροσωπευτική συνοδεία πιστών να προσέλθουν με κατάλληλα προευτρεπισμένα φαναράκια προκειμένου να λάβουν το Άγιο Φως από τα χέρια μας ως Μητροπολίτου της επαρχίας μας και να το μεταφέρουν σε όλες τις ενορίες, τα εκκλησάκια και τα σπίτια. Όπως κάθε χρόνο θα ήθελα και φέτος να σας προτρέψω τη νύχτα της Αναστάσεως να κάνουμε την αλλαγή και από περίεργοι επισκέπτες του κενού τάφου να γίνουμε συνόμιλοι του Αναστάντος. Με άλλα λόγια, να μείνουμε όσοι και για όσο μπορούμε στην αγρυπνία του Μεγάλου Σαββάτου με την ελπίδα μας στραμμένη στο Χριστό και όχι να βιαστούμε να γευτούμε τα ψητά και τη μαγειρίτσα. Το πρώτο είναι η μοναδική ευκαιρία και δεν πρέπει να χάσουμε. Το δεύτερο, η όμορφη συνήθεια που μπορεί λίγο να περιμένει. Ας κάνουμε από τώρα έτσι το πρόγραμμά μας, ώστε να ζήσουμε και τη χαρά της Αναστάσεως του Κυρίου και την ελπίδα της δικής μας Ανάστασης. Επίσης, τα τελευταία 2 χρόνια, τη μέρα αυτή της Κυριακής των Βαΐων, την αφιερώνουμε στην προσπάθεια ενισχύσεως της Γαλιλαίας, της μονάδας ανακουφιστικής φροντίδας καρκινοπαθών προχωρημένου σταδίου, που εδώ και 7 χρόνια υποδειγματικά λειτουργεί ως μοναδική και πρότυπη τέτοια μονάδα στη Μητρόπολη μας. Ήδη η Γαλιλαία, που είναι η πρώτη τέτοια μονάδα στην Ελλάδα, έχει περιθάλψει 600 ασθενείς. Ενδεχομένως κάποιοι από εσάς δέχτηκαν τις υπηρεσίες της 25μελούς ομάδας γιατρών, νοσηλευτών, κοινωνικών λειτουργών και άλλων, εντελώς δωρεάν. Έχετε αισθανθεί την αγάπη των 150 περίπου εκπαιδευμένων εθελοντών μας. Τους βάλετε στα σπίτια σας, σας δεχτήκαμε στο κέντρο ημέρας με τη βοήθεια δε του Θεού και αρκετών χορηγών. Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσω ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί και ο πρώτος στη πατρίδα μας ξενώνας βραχίας νοσηλείας στα Σπάτα. Οι 4 δισκοφορίες που έγιναν τα τελευταία 2 χρόνια με το σκοπό αυτόν, οι δωροεκθέσεις με τις διακριτικά επαναλαμβανόμενες μικροεισφορές όλων σας απέδωσαν, χωρίς να δυσκολευτούμε κανένας μας πολύ, ένα ποσό που ξεπερνάει τις 200.000 ευρώ, ποσό ικανό να συμβάλλει μερικώς στη λειτουργία της Γαλιλαίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε χρόνο, ενώ βαθαίνει η κρίση, αυξάνει το αποτέλεσμα της αγάπης. Θα ήθελα λοιπόν να σας προτρέψω μέσα στα όποια έξοδα θα κάνετε αυτές τις μέρες να συμπεριλάβετε και μία εισφορά αγάπης στη Γαλιλαία, δηλαδή στους τόσο αναγκεμένους και ενίοτε εγκαταλελειμμένους από το σύστημα υγείας της χώρας μας καρκινοπαθείς ασθενείς και να συνεισφέρετε με την καρδιά σας στη σημερινή δυσκοφορία. Είναι το μόνο ίδρυμα που πραγματικά αγκαλιάζει αυτούς τους συνανθρώπους μας που έχουμε τη μοναδική ευλογία να λειτουργεί στην περιοχή μας.
Η σημερινή λογία δεν είναι προσφορά στους άλλους, είναι προσφορά στον εαυτό μας. Κάτι ακόμα, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, θα διανύμω προσωπικά ως ευλογία της Μητροπόλεως μας τη Λαμπάδα της Αναστάσεως από Αγνό Μελισσοκέρι σε όλους όσους συναντήσω, σε όποιους ναούς θα λειτουργήσω ή θα χωροστατήσω σύμφωνα με το πρόγραμμα της Μητροπόλεως μας. Επιπλέον, σας υπενθυμίσω ότι την Κυριακή του Πάσχα θα περιέλθω τα κημητήρια της Μητροπόλεως μας προκειμένου να τελέσω αρχιερατικό αναστάσιμο τρισάγιο κυρίως υπέρ εναπαύσεως προσφάτως κημηθέντων αδελφών μας, ιδίως νεωτέρων ατόμων, παιδιών, συζύγων, αδελφών, κατά το πρόγραμμα στο Κοροπή. Το τρισάγιο θα τελεστεί στο νέο κημητήριο ώρα 10 και 4 το πρωί. Χωρίς αμφιβολία, το πιο δυνατό αληθώς ανέστη ακούγεται στα κημητήρια. Το Χριστός Ανέστη όμως ακούγεται και στην ατμόσφαιρα της μεταξύ μας κοινωνίας και αγάπης. Το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, στις 6:30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Σπάτων θα έχουμε τον Εσπερινό της Αγάπης. Θα ακολουθήσει κέρασμα στο Επισκοπείο. Σας περιμένω να ανταλλάξουμε τον ασπάσιμο της Αναστάσεως και να σας προσφέρω ως Πασχάλιο Ευλογία το κόκκινο αυγό. Με κάθε τρόπο, αγαπητοί μου αδελφοί, πρέπει να ζήσουμε τη χαρά της Αναστάσεως. Εύχομαι φέτος να συμβεί με όλους μας. Καλή Ανάσταση, ο Μητροπολίτης, ο Μεσογείας και Λαυριωτικής Νικόλαος. Ευλογημένος ο Thank you.